Από 1η Ιουλίου έχει επέλθει μια σοβαρή τροποποίηση για όσους έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των εκατοδόσεων. Βάσει λοιπόν του σχετικού νόμου, η ρύθμιση χάνεται εφόσον προκύψουν νέες οφειλές προς το δημόσιο και δεν εξοπλιστούν εντός 15 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής τους. Ωστόσο, η ρύθμιση των εκατοδόσεων μπορεί να σωθεί αν ο οφειλέτης υπαγάγει τις νέες του οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων πριν οι οφειλές του καταστούν ληξιπρόθεσμες, έστω και εν μέρη. Υπάρχει ένα θέμα, ειδικά τώρα. Από μία εβδομάδα έχουν αλλάξει κάποια πράγματα σχετικά με τη ρύθμιση. Και τι εννοώ? Όσοι έχουν κάνει τη ρύθμιση των 100 δόσεων, αν δεν μπουν στη διαδικασία πληρωμής των νέων οφειλών που θα δημιουργηθούν, είναι πάρα πολύ εύκολο να τη χάσουν. Γιατί, παράδειγμα να δώσουμε, έχουμε υποβάλει τη φορολογική δήλωση του έτους 2015 και έχει προκύψει να πληρωθεί η πρώτη δόση 29 εβδόμου. Ωστόσο, υπάρχει ρύθμιση που την έχει κάνει ο φορολογούμενος των 100 δόσεων. Αν δεν πληρώσει άμεσα την πρώτη δόση στις 29 εβδόμου, έχει πρόβλημα γιατί μπορεί να χάσει τη ρύθμισή του. Του δίνεται όμως δυνατότητα μέσα σε ένα 15ήμερο να πληρώσει την πρώτη του δόση από το εκαθαριστικό και να ρυθμίσει τις άλλες δύο. Αν δεν το κάνει στο επόμενο 15ήμερο, έχει χάσει τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Αυτό με το προηγούμενο καθεστώς υπήρχε δυνατότητα και η προθεσμία του ενός μήνα. Έχει πάψει αυτό από μία εβδόμου και θα ισχύει μέχρι 31/12 του 17. Δηλαδή, δημιουργούμε νέες οφειλές στο 15ήμερο, πληρώνουμε την οφειλή ή πριν λήξει κάνουμε ρύθμιση. Η ρύθμιση όμως που πρέπει να κάνουμε δεν μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά. Αυτή που υπάρχει στο σύστημα του τάξη των 12 δόσεων μπορεί να γίνει μεν ηλεκτρονικά, δεν τον καλύπτει δε πλήρως. Τι σημαίνει αυτό? Η ρύθμιση που υπάρχει στο τάξη ουσιαστικά έχει καταργηθεί και είναι σε ισχύ μία ρύθμιση η οποία γίνεται αυτοπροσώπως από τον ίδιο το φορολογούμενο πηγαίνοντας στη ΔΟΗ. Στη ΔΟΗ συμπληρώνεται ένα έντυπο δήλωσης αίτησης, καταγράφεται εκεί η περιουσιακή του κατάσταση και κάποια άλλα δεδομένα και περνάει έλεγχος από τα τμήματα για να δούνε αν έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις που οφείλει ο φορολογούμενος. Κάνοντας λοιπόν τη ρύθμιση αυτήν την καινούργια αυτοπροσώπος ο ίδιος και πρέπει να την κάνει κανονικά πριν να λήξει έστω και ένα μέρος των ποσών των οφειλών του, αν είναι σε τρεις δόσεις η πρώτη δόση, μπορεί να ρυθμίσει όλη την οφειλή και να μην έχει πρόβλημα. Αν δεν προλάβει να το κάνει αυτό, είπαμε, και η πρώτη δόση καταστήληξη πρόθεσμη, μέσα 15 μέρες πρέπει να προσέλθει στην ΔΟΗ και να κάνει τη ρύθμιση για να μην έχει πρόβλημα ούτε με τον 100, αλλά ούτε με το γεγονός να αχαθεί, να απολεστεί η ρύθμιση των 100, να προσταθούν όλες οι προσαυξήσεις που θα πρέπει να πληρώσει και επιπλέον να μπει η διαδικασία φοροεισπρακτικών μέτρων, δηλαδή κατασχέσεις, δηλαδή δεσμεύσεις λογαριασμών και ένα σωρό άλλα πράγματα. Επομένως, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ξέρουν ότι μέσα 15 μέρες από τη δημιουργία νέας οφειλής πρέπει οπωσδήποτε ή να την πληρώσουν ή να τη ρυθμίσουν πριν λήξει η πρώτη δόση ή, εφόσον λήξει η πρώτη δόση, να πληρώσουν την πρώτη δόση στις 15 μέρες και να ρυθμίσουν τις άλλες δύο. Το ζητούμενο βέβαια είναι αν μπορούν οι πολίτες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς την αφορία, αφού από τον Ιούλιο και το τέλος του χρόνου τους περιμένει πραγματική φοροκαταιγίδα.